936 το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι ανθένες centra.com.gr το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς centra.com.gr συνδέσου με την ενημέρωση πως ακριβώς έγινε καταρχήν η καταρχήνη επιλογή γιατί εκεί στάνω δεν κάνω λάθος 7-8 αργρότε από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, καλημέρα Έλενα, καλημέρα Χρήστο. Και καλημέρα ευχαριστούμε και, και δημοσίω για όλα τα καλούδια από τι Βρυξέλλε. Ήταν ειδική παρέμβαση. Τη δέσμευση την κάνατε πράξη. <laughs> Να το τονίσουμε. <laughs> Ζήτησα συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένο μαγαζί και ήρθε όπω έπρεπε. Μάλιστα. Ε, λοιπόν, είναι η, βασικά η αξιολόγηση στις αιτήσει. Για το ποιοι θα παραστούν έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η πρώτη φορά που αποφάσισαν να καλέσουν και με μονομενους αγρότες ή συνεταιρισμού. Mm -hmm. Και μας έστειλαν, έστειλαν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καστοριάς μετά την επιτυχία του για το πρόγραμμα τη Υγόρκη Μεσφυλή. Αν θα ήθελε να κάνει κάποιο αίτηση για να παραστεί στο συγκεκριμένο συνέδριο. Κάναμε την αίτηση, στείλαμε τι μονάδε εκτροφή που έχουμε, το πώ λειτουργεί ο συνεταιρισμό και ποιοι αγρότε μπορεί να εκπροσωπήσουν ή όχι. Έγινε η αξιολόγηση και μέσα στους 8 αγρότε που επιλέχθηκαν, επιλέχθηκαμε και εμεί να παρευρεθούμε εκεί πέρα. Το οποίο, η οποία αξιολόγηση γίνεται ανάλογα με το τρόπο παραγωγή, την κατεύθυνση παραγωγή mm -hmm. και αν έχει να προσφέρεις κάτι δηλαδή με τις καινοτομίε σου ή όχι στο συνέδριο με αυτά που θα πεις. Από την Ελλάδα ο μόνος και για πρώτη φορά. Ναι. Ε, βασικά είναι και η πρώτη φορά που καλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αχα. οι αγρότες, αλλά ενώ υπάρχει, υπήρχαν και τις προηγούμενες φορές προσκλήσεις ε, από το Υπουργείο ή να στείλει τέλος πάντων το Υπουργείο κάποιους συνεταιρισμού. Δεν, ε, δεν, φάνηκε να πηγαίνει κανένας, να ενδιαφέρεται, δεν ξέρω. Για μας θεωρήσαμε ότι ήταν μοναδική ευκαιρία να παρευρεθούμε και να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον, δηλαδή πώ σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα είναι το μέλλον τη αγροτική παραγωγή Στα επόμενα 10 χρόνια. Έχω μια πορεία. Στην ίδια στην Ελλάδα λέμε ότι αυτοί που κάθουν στα γραφεία δεν ξέρουν τι θα πει α, α, χωράφι, τι θα πει αγρότη, τι θα πει στάβλο ή ε, ζώα. Στην Ευρώπη ξέρουν. <laughs> ε, και στην Ευρώπη από τα γραφεία γίνεται όλη η δουλειά και η από λήψη. Τα γραφεία γίνεται, μάλιστα. Ναι. Βασικά είναι το πώς αυτοί οι ανθρώποι αποφασίζουν την επόμενη αγροτική πολιτική είναι ένα τεράστιο μείγμα αναλύσεων, αποφάσεων και κατευθύνσεων που θα πραγματοποιηθούν που δεν, όχι δεν μπορούν να συνεισφέρουν οι αγρότες στην ουσία αυτοί κοιτάνε κυριολεκτικά τα δεδομένα, είναι τεχνοκράτες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοιτάνε τα δεδομένα και τις αναλύσεις τους λένε και από εκεί πέρα θα βγάλουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό τον οποίο προτείνουν στα κράτη-μέλη και μετά τα κράτη-μέλη διαβουλεύονται και παίρνουν μια απόφαση για το πώς θα είναι η πολιτική τα επόμενα χρόνια. Από σας λοιπόν τι ήθελα να ακούσουν, δηλαδή και την περιεργειά του, τι άκουσαν από εσά. Από εμά θέλανε να μεταφέρουμε την πραγματικότητα, γιατί στην Ευρώπη. Τη ζείτε στην καθημερινότητα στο Σταύλο, στη Φάρμα. Ναι, και, και πώ παίρνουμε τι αποφάσει που παίρνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο συνέδριο οι αγρότε εκπροσωπούνται από δύο, δύο φορεί. Ένα είναι η Κόπα Κοζέκα, που είναι συνεταιρισμοί, μέλη συνεταιρισμών, αλλά αφορά κυρίω τεράστιου συνεταιρισμού, τύπου land, όπως, δηλαδή όπως είναι η Friesland mm -hmm. που ασχολούνται με εκατομμύρια και είναι πολύ προχωρημένοι συνεταιρισμοί και ο δεύτερος είναι η ΕΣΥΒΙΣΗ που είναι ο, στην ουσία ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Αγροτών που εκεί πέρα μπορούν να κάνουν αίτηση και να μπουν μετά από αξιολόγηση κάποιοι σύλλογοι για το πώς θα συμμετέχουν και εκπροσωπούν μικρούς και μικρομεσαίους παραγωγούς. Πάνω κάτω εσεις 7 7-8, πώ ήσασταν από όλη την Ευρώπη, από ποια άλλα κράτη ήτανε και αν είπατε περίπου τα ίδια πράγματα. ή αν από χώρα σε χώρα, διαφέρουν πάρα πολύ το πώς γίνεται εδώ και το πώς γίνεται στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, δεν ξέρω από πού ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Ε, διαφέρουν αρκετά. Είμασταν, διαφέρουν ε, αρκετά. Ναι, είμασταν αγρότες, ε, βασικά ήμασταν τρει αγρότε, ε, τρεις συνεταιρισμοί και μία και άλλο ένα ας πούμε συνεταιρισμό, μισό συνεταιρισμό, μισή ιδιωτική επιχείρηση που είναι η Άρλα. Οι τρεις, τρεις αγρότες που ήμασταν, ήμασταν εγώ από την Καστοριά, ο ένας David Algea που ήταν από τη Μάλτα και ο Γιούσι που ήταν από τη Φιλανδία. Και οι συνεταιρισμοί που συμμετείχαν ήταν ένα ελβετικό συνεταιρισμό με χειροτροφικέ εγκαταστάσει, οι οποίοι έχουν πετύχει ανώτερη ποιότητα από τα βιολογικά. Προϊόντα, ένα συνεταιρισμό από τη Σλοβενία με βιολογικά προϊόντα και ένα ε, κτηνοτροφικό κτινο, συνεταιρισμό με αγελάδε που ήταν ε, έξω από τη Γαλλία. Οι οποίοι είχαν μια, είχαν μια εκπροσώπηση, αλλά μόνο την πρώτη μέρα, γιατί έπρεπε να φύγουν την επόμενη. Mm -hmm. Δεν μπορούσαν να παραστούν κανονικά. Ε, τώρα, εγώ πρώτη φορά παρευρέθηκα σε τέτοιο συνέδριο και είδα το. Και είχε ας πούμε το άγχο του πρωτάρι, το τι πάμε και τι λέμε εκεί. Ε, ναι, δεν ήξερα τι θα συναντήσω και πώς είναι. Και να σου πω την αλήθεια. Με δεν πάνω... μπορώ να σε φανταστώ με άγχος βέβαια. <laughs> Όχι. <laughs> πραγματικά. Μα να έχει άγχο εκεί. Ε, είναι πολύ μεγάλο το επίπεδο των συζητήσεων που γίνεται. Ε, δηλαδή, δεν μιλάνε, δεν, δεν μπορεί να μιλήσει οποιοδήποτε εκεί πέρα. Γίνεται αξιολόγηση. Στο πάνελ παρευρίσκονται ένα ή δύο αναλυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ένα ένα ή δύο εκπρόσωποι των αγροτών, δηλαδή αυτό που είπαμε, οι σύλλογοι με του μικρού αγρότε και η Κόπα Κοζέκα που είναι οι μεγάλοι συνεταιρισμοί. Και δύο πολιτικοί συνήθω, ή η πολιτικοί ή ακαδημαϊκοί, που, που, θα, ε, που είναι διαφορετικών απόψεων. Παραδείγματο χάρη, υπήρχε κάποιο που ήταν υπέρ των βιολογικών και κάποιο που ήταν υπέρ τη συμβατική ε, γεωργία. Εκεί πέρα στο πάνελ, πριν αρχίσει η συζήτηση, Μόλι γίνεται η παρουσίαση του θέματο, υπάρχει μια δημοσκόπηση για το τι πιστεύει ότι πρέπει, mm -hmm. πώ πρέπει να είναι το μέλλον. Παραδείγματο χάρη για την κτηνοτροφία υπήρχε να ψηφίσει το κοινό αν, αν πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθεί η κτηνοτροφία ή πιστεύει ότι πρέπει να μειωθεί. Το οποίο συνταρακτικό ήταν ότι στην αρχή το 57% πίστευε να ενισχυθεί, και το, το 53% συγγνώμη, πίστευε να ενισχυθεί και το 47% να μειωθεί. Και στο τέλο τη συζήτηση του πάνελ το 77% πίστευε ότι πρέπει να ενισχυθεί και το 23% να μειωθεί. Πώς ε, επηρέασε λοιπόν η όλη συζήτηση. Ναι, είναι, ε, είναι αρκετά σύνθετο το όλο ζήτημα και πώς γίνεται η παρουσίαση. Είναι λίγο δύσκολο να το παρακολουθήσει είναι η αλήθεια γιατί είναι 23 διαφορετικές γλώσσες. Ναι, είναι και μετάφραση. πρόβλημα και αυτό. Με απευθείας μετάφραση. Ναι, και ακούς δύο-τρεις φωνές και χάνεις λίγο και τον ήρμό γιατί όταν αλλάζει ο ένας ομιλητής μπαίνει ο άλλο γίνεται μετάφραση από το προηγούμενο. Αλλά είναι, μπορώ να πω ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός ο τρόπος που λειτουργεί το συνέδριο. Πολύ δημοκρατικός, γιατί ψηφίζει συνεχώς το κοινό, έχει μια online πλατφόρμα που ψηφίζεις. Και κατά τη διάρκεια του πάνελ γίνονται και ερωτήσεις συγκεκριμένες, οι οποίε ερωτήσει πρέπει να ψηφιστούν πρώτα από το κοινό για να δουν ποιε ερωτήσει θα. Δηλαδή, διαδικασίε που δεν έχει ξαναγνωρίσει, δηλαδή δεν έχει αντίστοιχη εμπειρία. Όχι, έτσι. ούτε σε κάτι τόσο ποιοτικό ας πούμε ναι, 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 ναι. είτε σε συνέδριο δηλαδή είτε σε πολιτική δεν έχω ξαναδεί τέτοιο άλλο επίπεδο άλλο ναι. ε, η γενική κατεύθυνση αυτό που έχει καταλάβει λίγο Θωμά, όμως, είναι ότι η Ευρώπη την θέλει τη γεωργία γιατί είπες ένα στατιστικό εκεί την θέλει τη γεωργία και την κτηνοτροφία δεν την θέλει που κινείται η... θέλει κάτι άλλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την θέλει τη γεωργία και την κτηνοτροφία Βασικά και στην. την. Σε ό,τι την πληρώνει. Όχι, βασικά θεωρούν. Όχι, θεωρούν οι επιτροποί. Είναι ψηλοδεδομένο αυτό το πράγμα ότι στην ουσία οι αγρότε δεν μπορούν να αποφασίσουν για τον εαυτό του. Και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να του δοθεί μια κατεύθυνση. Δηλαδή, θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια κατεύθυνση στα κράτη και αυτά μετά θα πρέπει να επιλέξουν την πολιτική που θα την εφαρμόσουν. Και σε αυτό δεν έχουν λόγο πολύ να αποφασίσουν οι αγρότε. Για τον Νέη ναι ή όχι, έχουν λόγο στη διαβούλευση για το ίσω τι προβλήματα θα προκληθούν και πώ θα πρέπει να διαμορφωθούν κάποια πράγματα ανάλογα με τι συγκεκριμένε τοπικέ ανάγκε ή γεωγραφικέ ανάγκε. Δηλαδή, αυτοί βλέπουν τα νούμερα και το πώς θα. τι έπεται στο μέλλον, και από εκεί και πέρα βγάζουν μια κεντρική πολιτική. Παράδειγμα, είπαν όταν άνοιξε το συνέδριο ο Ευρωπαϊκό Επίτροπο ο κ. Βαϊτσεκόφσκι, είπε ότι ε, περνάει η κρίση αυτή τη στιγμή η αγροτική παραγωγή και ότι από το 2019 μέχρι το 2022 κλείνουν 900 αγροτικέ ή κτηνοτροφικέ εκμεταλλεύσει την ημέρα. 900 στην ημέρα την ημέρα στην Ευρώπη. Ναι, ε, είναι πολύ ανισχυτικό νούμερο, αλλά δεν το θεώρησαν ανησυχητικό για την παραγωγή γιατί η παραγωγή ψι... αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέχρι και σήμερα, οι είναι... αποδόσει τη έχουν μειωθεί γύρω στα 7%. Στην στη, στη, στη παραγωγή δηλαδή, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά, αλλά έχουμε μεγάλο επίπεδο ασφαλεία στην επιστημιστική μα ασφάλεια, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κοιτάνε το κάθε κράτο. Λοιπόν, κλείνουν 900 επιχειρήσει την ημέρα, κτηνοτροφικέ στην Ευρώπη. Πώ ανοίγουν, Υπόθηκε. Καμία. Δεν ανοίγουν καινούριε. Δεν το, και αυτοί δεν το θεωρούν oh. πρόβλημα αυτό γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 40% του γάλακτος και το 47% των δημητριακών χρησιμοποιούνται για εξαγωγές. Οπότε λόγω της Πράσινης Συμφωνίας αυτοί μελέτησαν δύο σενάρια τι θα γίνει αν μειωθούν οι αγελάδε γαλακτοπαραγωγής και το κόκκινο κρέας πώς θα αποσυμφορηθεί το αποτύπωμα του άνθρακα στα μεγάλα κέντρα παραγωγής, τα οποία είναι Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο και Ολλανδία. Και πόσο θα μειωθούν οι ανάλογε παραγωγέ σε σιτηρά ή τι, τι επιπλέον εξαγωγή θα επιτύχουμε σε αυτά. Δεν λειτουργούν δηλαδή με, το, με γνώμονα τον αγρότη, Δεν λειτουργούν με γνώμονα περιβαλλοντολογικά πρότυπα, νούμερα και κατά πόσο είναι ασφαλή η τροφή για την Ευρώπη ή όχι. Το θέμα είναι ότι μπορεί να έχουμε επάρκεια, επιστημιστική επάρκεια δηλαδή στην Ευρώπη όπω το θεωρούν αυτοί, αλλά δεν έχουμε ανακράτο μέλο. Ναι. Δηλαδή, ε, μετρ, μετράνε το αποτύπωμα του άνθρακα στα κέντρα παραγωγή, αλλά δεν του πολύ ενδιαφέρει αν θα πάρουμε εμεί μια μπριζόλα από την Αγγλία ή από τη Γαλλία να έρθει στην Ελλάδα. Του ενδιαφέρει απλά να είναι διαθέσιμη αυτή η μπριζόλα. Δεν του ενδιαφέρει αν μπορούμε ούτε να την πληρώσουμε, ούτε τι αποτύπωμα άνθρακα θα έχει αυτή η μπριζόλα για να φτάσει εδώ. Μόνο μέχρι να παραχθεί. Τώρα, ε, εσένα πώς σε είδανε εκεί, δηλαδή, με αυτά που έλεγες. Τους φάνηκαν πράγματα παράξενα, τους φάνηκαν πράγματα περίεργα. Τι τους κίνησε την περίεργεια για το πώς γίνεται στην Ελλάδα. Ε, εμάς μας κάλεσαν περισσότερο για το παράδειγμα, επειδή η ελληνική κόκκινη φυλή μέσα στα βραβεία που πήρε είναι, συμπεριλαμβάνεται η αύξηση της Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι οι αγελάδε ελευθέρας βοσκής, γενικά τα ζώα που βόσκουν έξω ελευθέρας βοσκής, βοηθάνε στην συντήρηση των δασών. Ε, υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη που λέει πώς βοηθάνε στο να μην γίνονται πυρκαγιές και στη σωστή, αν δηλαδή δεν υπάρχει υπεσβο, υπερβόσκηση, να γίνεται σωστή ανάπτυξη του δάσους και συντήρηση του δάσους. Και επειδή αυτά είναι δάφη τα οποία δεν, δεν μπορούμε κάπως να τα καλλιεργήσουμε, να τα κάνουμε κάτι άλλο. Είναι απλά δηλαδή χορτάρι, δεν μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε εκεί πάνω πατάτε. Ο μόνο τρόπο να το εκμεταλλευτεί είναι με, με ζώα ελευθέρα βοσκή. Και ενώ πριν υπήρχε μια διαφορετική άποψη για το πώ πρέπει να είναι, ότι δηλαδή πρέπει να είναι ένα συνδυασμό βιωσιμότητα και αποδοτικότητα, μετά την ομιλία μα και μετά το παράδειγμα του συνεταιρισμού, το οποίο έθεσε και ο Γερμανό. Γενικός διευθυντή τη στρατηγική ανάπτυξη, γιατί μιλήσαμε έξω και είδε το παράδειγμα, είπε ότι τελικά πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση και να στηρίξει τέτοιου είδου καλλιέργειε. Γιατί μέχρι τώρα στηρίζονταν οι εντατική μορφή καλλιέργεια, όχι οι που είναι να βόσκουν τα ζώα έξω. Εμά μα ρώτησαν ποια είναι η πραγματικότητά μα και πώ mm -hmm. τα ζούμε όλα αυτά και τι προβλήματα τι αντιμετωπίζουμε. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση για ζώα που βόσκουν ελεύθερα, είναι... το μεγαλύτερο πρόβλημα των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι η απομόνωση που έχουμε, γιατί καλούμαστε να ζήσουμε στα βουνά, σε χωριά σχεδόν εγκατελειμμένα, που δεν έχουν ιατρία, δεν έχουν σχολεία, το κόστος επένδυσης είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή, η πρόσβαση είναι δύσκολη, δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχουν και τα βασικά κοινωνικά αγαθά αυτά που ανέφερα. Και ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να, σε περίπτωση που θέλουν τέτοια ανάπτυξη, κάτι τέτοιο θα πρέπει να διορθωθεί. Ε, ήταν ένα θέμα που τέθηκε πρώτη φορά στο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτή, δεν, δεν, δηλαδή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν την ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Αυτό είναι θέμα πολ, κοινωνική πολιτική του κάθε κράτου. Τι υποδομή θα κάνει και πώ θα κρατήσει το κόσμο στα χωριά. Λοιπόν, και μετά που τέθηκε όμω αυτό το θέμα, το θετικό είναι ότι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να ασχοληθεί και ευρωπαϊκά επί του θέματο. Δηλαδή, θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να κρατήσουν τον κόσμο στα χωριά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι να το αναλάβει κάθε κράτο. Κάνω μια στάση εδώ, γιατί πρέπει να πάμε σε Golden Break και διαφημιστικό και θα επανέλθουμε με τον Θωμά Μόσχο για όλα όσα έζησε στην Ευρώπη αυτέ τι μέρε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, Στη συγκεκριμένη επιτροπή Έλληνα Αγρότη. Είναι, είναι θέμα επιλογή εσύ που έχει μια μεγάλη επιτυχία, α πούμε. Είναι θέμα επιλογή. Ε, επιλογών. Όλε επιλογές επιλογέ είναι στη ζωή. Δεν οδηγούν ότι οι επιλογέ η επιτυχία, αλλά ναι. τι αποτυχίε μαθαίνουμε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν σε ένα κομμάτι που ονομάζουμε βιολογικά προϊόντα και το μέλλον του στην Ευρώπη. Αν έγινε συζήτηση για όλο αυτό. Και είχα και ερώτηση πριν για τον βουλευτή, την οποία την είδαμε όλοι. Συγγνώμη που δεν την πρόωθησα νωρίτερα. Ε, ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τα βιολογικά τα προηγούμενα. Α. Με την ευκαιρία. Για να το. Μήπω μπορείτε να το. μόλις, το μόλις, τη, κυριμός, μόλις την είδα την ερώτηση. Συγγνώμη που δεν, δεν μπόρεσα να την προωθήσω. Α, από τη δικιά μα τη μεριά την Ευρώπη έχουν πληρωθεί. Α. Το κράτος δεν τα έχει πιστώσει. Α, ναι. Μισό λεπτάκι. <laughs> ήταν να πληρωθούν πριν 15 μέρε, λέει η ερώτηση, και ακόμα δεν πληρώθηκαν. ήταν να πληρωθούν μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Mm -hmm. Αλλά δεν ξέρω τι ακριβώ πρόβλημα έχει προκύψει. Κάτι με το λογισμικό ήταν από άλλη εταιρεία το λογισμικό ή δεν είχε άδεια χρήση του λογισμικού και δεν έχει τελειώσει ο έλεγχο και ο τρόπο που πρέπει να πληρωθούν. Οπότε έχει κολλήσει το σύστημα. Άρα λοιπόν εκεί στο κό... είμαστε στο κόλλημα του συστήματο, όχι κάτι άλλο ας πούμε, που να μην πάρετε αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι... Αν αργήσουν ακόμα λίγο να πληρωθούν ακόμα λίγε μέρε και λήξει η προθεσμία, δεν θα θεωρείται προκαταβολή των βιολογικών. Θα πρέπει να γίνει απευθεία εξόφληση. Οπότε Α. δημιουργεί και άλλο πρόβλημα γιατί η εξόφληση κανονικά γίνεται τον Ιούνιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε γι' αυτό να, να λυθεί. Τώρα, υπάρχει κατεύθυνση και για ενίσχυση βιολογικών προϊόντων ή είναι ένα θέμα το οποίο δεν συζητιέται στην παρούσα φάση. Ε, συζητήθηκε πολύ έντονα. <coughs> Βασικά αυτό που καταλάβουμε... Ε, αυτό που καταλάβαμε ότι το θα λέω θα... αυτό την ώρα που βλέπω και δημοσίευματα που συζητιέται ότι το κρέας θα γίνεται από κάτι παράξενα πράγματα, τεχνητό εντελώς. Ναι. Δηλαδή και λες, τώρα κατά πού πάει ο κόσμος. Ή, ή, κατά πού πρέπει να πάει ο κόσμος τελικά Στην συζήτηση αυτή να, για την ε, βιώσιμη αγροτική παραγωγή Δηλαδή στη μία θεματολογία Υπήρξαν οι αναλύσει αυτές και για την κατεύθυνση καταναλωτή Και για την παραγωγή χρήστο Και αυτό αυτό που κατάλαβα εγώ και οι περισσότεροι Δηλαδή που είμαστε αγρότες όχι τεχνοκράτες Δηλαδή μέσα που συζητήσαμε και με, τα, με τους άλλους συναδέλφους ήταν ότι θα υπάρξει μια κατεύθυνση ενίσχυση τη βιολογική γεωργία για να ενισχυθούν και οι αγρότε, δηλαδή είναι ένα τρόπο να ενισχυθούν αγρότε και κτηνοτρόφοι, γιατί αυτή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα, αλλά θα υπάρχουν δύο είδη τροφίμων πλέον: τα βιολογικά και ποιοτικά τρόφιμα και τα συνθετικά τρόφιμα, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν, υπάρχουν μεγάλε επενδύσει στα συνθετικά, συνθετικά τρόφιμα. τρόφιμα. Πού έχουμε να. πάει τα οποία αποτελούνται, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα γίνει και αυτό, γιατί και αυτά τα τρόφιμα αποτελούνται από τρία είδη, τα οποία είναι τα plant-based που, λέγονται, που γίνονται με μια μίξη φυτικών πρώτων υλών, τα insect-based τα οποία γίνονται από έντομα και είναι πιο πλούσια σε πρωτεΐνη και μετά είναι τα κρέατα καλλιέργεια που καλλιεργούνται από βλαστοκύτσια. Δηλαδή στο μέλλον, παιδιά, θα πρέπει να αποφασίσουμε. Και να Οι έρευνε στε... πάντω λένε ότι εκεί οδηγούμαστε. Να πάμε στο κανονικό Καλώς, το κρεατάκι. Θα φτιάχνετε στη φάρμα. Θα πάμε στο συνθετικό που το κάνει το μηχάνημα. Συνθετικό εντελώ ή θα πάμε στα έντομα και στι κατσαρίδε που θα τι αλεύουμε. Μην μη το λε έτσι, ρε παιδί μου. αυτό είναι. Κοίτα, Χρήστο, γι' αυτό αυτοί, είναι. Εγώ γι' αυτό, επειδή και πρώτη φορά παρευρέθηκα σε τόσο υψηλού επίπεδου συζητήσει με τέτοιε αναλύσει που έχουν κάνει, μιλάμε για τεράστιο όγκο αναλύσεων, δηλαδή όταν μα δείξουν τα στατιστικά. Ε, ε, καταρχήν δεν είναι όλες οι φάρμες βιώσιμες αυτή τη στιγμή και αυτούς δεν τους ενδιαφέρει αυτό λέει ότι θα πρέπει να βρεθεί μια μέθοδο βιωσιμότητας και αποδοτικότητα ταυτόχρονη δηλαδή και να είσαι βιώσιμος εκεί που είσαι mm -hmm. και όπως δουλεύεις αλλά και να σου αποδίδει τα απαραίτητα Ας το και... πάρουμε σαν παράδειγμα ας πούμε τι θέλουν για μια περιοχή σαν την Καστοριά ποιο θα ήταν για την Ευρώπη το ιδανικό ε, Θα ήταν παραδείγμα τους χάρη τώρα στο γράμμο έχει περίπου ας πούμε 10 ακτινοτροφικές εκμεταλλεύσεις με ζώα ελευθέρας βοσκής να δημιουργηθεί ένα συνεταιρισμό. Ένα μικρό σφαγείο εκεί πέρα και ένα μεταποιητήριο όπου θα Παράγονται, θα επεξεργάζονται, θα μεταποιούνται όλα τα προϊόντα και στη συνέχεια θα προωθούνται στην τοπική αγορά και ό,τι περισσεύει δεν θα έχει καταναλωθεί από την τοπική αγορά ή θα είναι παρκή εγκάλυψη. Μετά θα πρέπει να γίνεται προώθηση στις άλλες πόλεις ή εξαγωγή, ανάλογα το, το πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή πόσο μεγάλη θα είναι η θα ειναι Κάλυψη μετα θα πρεπει να γινεται προωθηση στις αλλες πολεις η εξαγωγη αναλογα το πως θα προχωρησει αυτο το πραγμα δηλαδη ποσο μεγαλη θα ειναι η ποσοτητα ε, για να γίνει αυτό, βέβαια, χρειάζεται να γίνουν ομάδε παραγωγών, να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα, χρηματοδότηση κτλ. Το οποίο αυτό ακριβώ. Οι συνθήκε σε μια περιοχή σαν τη δική μα ευνοούν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μπορούμε, είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία αν ευνοούν οι συνθήκε ή όχι. Αυτέ είναι οι συνθήκε που σου λένε σε αυτά πάνω πρέπει Πώς να δουλέψει. Δηλαδή, όποιο δεν προσαρμοστεί σε αυτά, στην ουσία θα φύγει από την παραγωγή και αυτό δεν του ενδιαφέρει καθόλου. Δεν, δηλαδή, στου τεχνοκράτε δεν του ενδιαφέρει το αντίκτυπο που έχει αυτό στην κοινωνία ή στα χωριά. Του ενδιαφέρει το πώ θα πρέπει να παράγονται τα τρόφιμα με τρόπο βιώσιμο και φιλικό προ το περιβάλλον όπω το θέτουν αυτοί. Και να φτάνουν το... για όλου. Και να φτάνουν και για όλου. γιατί... <laughs> γιατί νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Καταρχήν από Άξε, δεν ότι... είναι μόνο αυτό. Τώρα μα έλεγαν ότι με βλαστοκύτταρα, πώ τα λένε αυτά που φτιάχνουν τα συνθετικά, θα φτιάχνουν, ήδη λέει και γούνε. Δηλαδή, Φαντάσου, πού μπορούμε να φτάσουμε και τι αλλαγέ μπορούν να έρθουν στη ζωή μα. Ε, αυτά τα συνδετικά, επειδή υπήρξε μια ανάλυση για το συγκεκριμένο, ε, δηλαδή τα κρέατα καλλιέργεια, χρειάζονται υπερβολική ποσότητα νερού και πρώτη ύλη και είναι πανάκριβο αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε δεν είναι κάτι τόσο φιλικό προ το περιβάλλον έτσι όπω παράγεται τώρα. Θα πρέπει να βρεθεί νέο τρόπο. Δύο νούμερα όμω που με συγκλώνησαν εμένα προσωπικά ήταν ε, ε, από την ανάλυση που έκανε ο ο κύριο Μάρτιν Φρικ είναι διευθυντή του Γραφείου Παγκόσμια Διατροφή του Βερολίνου, που λέει ότι το 2019 περίπου 132 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη ζούσαν με επισητιστική αβεβαιότητα. Δηλαδή δεν ήξεραν αν θα έχουν τα προστοζήν ή όχι. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Και τώρα το νούμερο αυτό το 2022 είναι 350 εκατομμύρια. Έχει περδαπλασιαστεί λοιπόν μέσα σε λίγα χρόνια. Ναι, αλλά σήμερα. από αυτά τα 350 εκατομμύρια σήμερα, το 80% είναι αγρότε ή κτηνοτρόφοι μικρή παραγωγή. Δηλαδή οι ίδιοι που παράγουν το φαγητό θεωρούνται με οικονομικά στοιχεία ότι δεν έχουν επιστηστική αβεβαιότητα. Δεν θα ξέρουν αν θα έχουν τα προστοζή. Το θέμα είναι όμως ότι λέγαμε παραδοσιακά στην Ελλάδα: μόνο ο αγρότη και ο κτηνοτρόφος δεν θα πεινάσουν <Κι> στη αγορά. Ε, Μπορεί ναι. να μην πεινάσουν, ε, αλλά ναι. θεωρείται επισητιστική αβεβαιότητα βάσει οικονομικής Μάλιστα. αντοχής. Ναι. Δηλαδή, αυτό που λένε αυτοί για τη βίωση. Θα ποιότητα. τρώνε, αλλά δεν θα έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Ναι, ή τη θέρμανση τους. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Τώρα, ε, τι άλλο ήταν που, που πολύ ενδιαφέρον πάντως σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ήταν ότι... Ε, η ECVC, δηλαδή αυτοί μας ζήτησαν να βρούμε μια φόρμουλα εμείς τι πιστεύει το κοινό ότι θα είναι η πιο καλή φόρμουλα για την καλλιέργεια γιατί υπήρξε μεγάλος λόγος στα βιολογικά και στο αποτύπωμα του άνθρακα τι πιστεύει ο καθένας ότι μπορεί να γίνει στην αγροτική παραγωγή ή όχι. Και η ανάλυση από το Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας που έγινε λέει ότι μέχρι το 2030 αν δεν αλλάξει ο τρόπος καλλιέργειας θα πρέπει να αποψηλωθούν όλα τα δάση και θα πρέπει να έχουμε διπλή καλλιέργεια σε όλα, σχεδόν στα περισσότερα χωράφια, ώστε να μπορούμε να ταΐσουμε τον πληθυσμό. Ε, αυτοί, ας στη συνέχεια ζήτησαν να προτείνουμε εμείς, δηλαδή η μικρή παραγωγή και οι συνεταιρισμοί, ένα μοντέλο βιώσιμο και αποδοτικό. Και αυτό που κέρδισε στην ουσία την ψηφοφορία ήταν ότι θα πρέπει να υπάρχουν, αυτό το μοντέλο που είπα πριν, δηλαδή μικρές ομάδες παραγωγών ή συνεταιρισμοί που θα καλύπτει το 90% ή το θα επεξεργάζονται και θα μεταποιούνται τοπικά τα προϊόντα και στη συνέχεια θα διοχετεύονται στη τοπική αγορά και ό,τι δεν φτάνει στι ε, περαιτέρω. Ε, μέσα σε αυτά ήταν και το πόσο αποτύπωμα το άνθρακα μπορούμε να δεσμεύσουμε ή όχι. Και... Επιμένουν πολύ σε αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, ναι. Ε, εν τω μεταξύ, εδώ είναι το εξημορό ότι ε, ε, κα... στην ουσία κατηγορούν όλη την κτηνοτροφία ότι παράγει το μεγαλύτερο αποτύπωμα ναι. άνθρακα. Αν και στη μελέτη δεν είναι έτσι. Είναι περίπου 4% σε σχέση με όλα τα άλλα. Ε, η, η παρουσίαση πάλι από το Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας που έκαναν από ένα πρόγραμμα από μια εταιρεία που έχουν συμβεβλημένη με το Πανεπιστήμιο, στην αρχή μας ρώτησαν πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να μειωθεί το αποτύπωμα του άνθρακα βάσει της σημερινής τεχνολογίας και όλοι, οι παρευρισκόμενοι που ήταν περίπου 650 στο συνέδριο απάντησαν 0 με 25%. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειωθεί 25% μέχρι το 2030. Στην, εκεί πέρα τέλο πάντων που κάνανε τη μελέτη στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή τη στιγμή χωρί να μετρήσουν τι μονάδε βιοαέριου με ε, γεωργία ακριβία, ε, κτηνοτροφία ακριβία και με τα μέτρα που παίρνουν βάσει αυτών των αναλύσεων έχουν καταφέρει να μειώσουν το αποτύπωμα του άνθρακα 60% και αν προσθεθεί και βιοαέριο στι μονάδε, δηλαδή μπορέσουμε να κάνουμε μικρού συνεταιρισμού που θα έχουμε και ένα βιοαέριο ή ένα, δύο, πέντε, πόσο βιοαέριο μπορούμε να κάνουμε να επεξεργαζόμαστε τα λίματα και οτιδήποτε θα πετιόταν άλλο προϊόν ώστε να παράξουμε αέριο, θα μπορούμε να είμαστε πλήρω αυτόνομοι, που σημαίνει ότι θα δεσμεύουμε 100% το αποτύπωμα του άνθρακα και δεν θα επιβαρύνουμε καθόλου το περιβάλλον. Μάλιστα. Τη βρίσκει στην Ευρώπη θεωρητική ή πρακτική σε ζητήματα. <laughs> Ε, είναι, η Ευρώπη είναι πλήρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ναι. αυτό δηλαδή που αναφέρουμε τώρα εγώ δεν το είχα καταλάβει, δεν το ήξερα τώρα το κατάλαβα η Κομισιόν όπως λέγεται όχι. Ναι, αυτό ναι. είναι ένα πλήρω ναι. θεωρητικό δημιούργημα, δημιούργημα ναι, που βασικά δηλαδή και κάθονται ανθρώποι που όλα αυτά τα λένε θεωρητικά και μετά είναι ευθύνη του κάθε κράτους να τα εφαρμόσει πρακτικά. Αυτοί δίνουν την κεντρική οδηγία, την κεντρική κατεύθυνση που είναι η θεωρία που την έχουν βγάλει μέσα από αυτές τι αναλύσει που σου λέω κι εγώ. Γιατί κι εγώ δεν ήξερα πώ δημιουργούνται αυτά. Έλεγα δεν μα δίνουν σημασία. Mm. Όντω δεν μα δίνουν σημασία, αλλά <laughs> έτσι όπω το λένε, <laughs> δεν μα δίνουν σημασία για το καλό μα. Έτσι όπω το παρουσίασαν. Αυτοί σκέφτονται αλλιώ από ότι εμεί. Σκέφτονται αλλιώ. Μάλιστα. Τώρα, ε, πόσε μέρε ήταν αυτο, όλο αυτό το θέμα, ήταν δύο μέρε, νομίζω, δύο-τρει μέρε. Το συνέδριο ήταν δύο μέρε, στις ναι. 8 και στι 9 Δεκέμβρη. Την πρώτη μέρα ήταν η παρουσίαση του συνεδρίου. Χαιρετισμό από όλου του πολιτικού που παρευρίσκονται από τον Ελλάδο. Από την Ελλάδα δυστυχώ δεν ήταν κανένα. Κανένα. Ήταν από την Κύπρο όμω. Mm -hmm. ε, και τη δεύτερη μέρα υπήρχε η συγκεκριμένη θεματολογία του τι θα παρουσιάσει ο καθένα και τι όχι. Και τι όπω ε, βιώσιμη αγροτική παραγωγή ε, με υποθε... Υπό θέματα, α το πούμε έτσι μετά, που είχαν να κάνουν με το κρέα, το γάλα, τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Και στι 7 Δεκεμβρίου την πρώτη μέρα είχαμε δείπνο με τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο, όλοι οι ομιλητέ, και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με του ανθρώπου δηλαδή, που μίλησαν, του αναλυτέ κτλ. για να ανταλλάξουμε απόψει και. Να δούμε ίσω αν κάτι του έχει ξεφύγει, αν κάτι δεν καταλαβαίνουμε ναι. εμεί κτλ. Η άποψη που. Θέλω κάτι ακόμα. Η άποψη που είχε για την Ευρώπη πριν πα εκεί, στα κέντρα των αποφάσεων, λοιπόν, άλλαξε καθόλου τώρα που πήγε, Έχει διαμορφώσει ε, κάτι ναι, άλλο, Ναι, πολύ. Ναι, ναι. Γιατί ε, ενώ εγώ νόμιζα ότι όλε οι αποφάσει παίρνονται από την Ευρώπη, κατάλαβα ότι δεν, είναι, δεν, είναι, δεν παίρνονται όλε ακριβώ οι αποφάσει και δεν είναι. Δεν θα πω λάθο οι αποφάσει. Αυτέ οι αποφάσει που παίρνουν αυτοί εκεί πέρα, τι παίρνουν μετά από πολλέ αναλύσει πολλά στατιστικά. Και στην ουσία βγάζουν την κεντρική κατεύθυνση και μετά είναι ευθύνη του κράτου πώ θα την εφαρμόσει. Ε, Αλλά λοιπόν δηλαδή, δεν φταίει για όλα η Ευρώπη. Δεν φταίει, ναι, δεν φταίει για όλα, για όλα η Ευρώπη. Το πώ θα εφαρμόσει την κεντρική ιδέα η Ελλάδα είναι κάτι διαφορετικό. Και μπορώ να πω ότι άλλαξε η άποψή μου για την Ελλάδα γιατί την έχει εφαρμόσει πολύ χάλια σε σχέση με αυτό που πρότειναν. <laughs> ε. <laughs> Και εκεί είχα και την ευκαιρία να γνωρίσω τον πρώην ε, διευθυντή στρατηγική ανάπτυξη αγροτικών περιοχών, ο οποίο ήταν Έλληνα, λέγεται Τάσο Χανιώτη. Ε, Αυτό τώρα είναι συνταξιούχο, αλλά δουλεύει ακόμα στην. Ε, έχει δηλαδή εταιρεία που δουλεύει ναι. με, με την Ευρώπη μαζί. Και μου εξήγησε δηλαδή πώ ήταν οι προηγούμενε επιτροπέ και τι πρότεινε η επιτροπή. Και για να καταλάβουμε τώρα την ηρωνία, μια και εδώ πέρα έχουμε, πήγαμε και λόγω τη ελληνική κόκκινη φυλή, η πρόταση της ευρωπαϊκή Επιτροπής ήταν να ενισχυθεί οι αγελάδε Ελευθέρας Βοσκής και η παραγωγή κόκκινου κρέατος σε κάθε χώρα, να ενισχυθεί με συνδεδεμένη και να είναι μόνο εκεί πέρα συνδεδεμένη η ενίσχυση, να μην δίνεται σε άλλα προϊόντα. Η Ελλάδα πήρε αυτή την απόφαση και αυτό το ποσό που της είπε ναι, ναι. Ευρωπαϊκή ναι. Επιτροπή και το Άπλωσε. Το, δια... ναι, το διένυμα και το σε, σε ό,τι άλλε καλλιέργειε ήθελε. Και εκτό αυτού, για να καταλάβουμε ναι, ναι. και την επιπλέον ηρωνία. Αυτό το παράδειγμα αυτό που μα λέει νωρίτερα, λοιπόν. Η... Επειδή υπήρχε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, σε Κυπριακή αντιπροσωπία ε, αντιπροσωπεία εκεί πέρα και του γνώρισα. Ο κύριο Αρτέμι Αναστασιάδη, που είναι από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη Κύπρου, αυτό μα είπε ότι αυτοί διπλασίασαν την επιδότηση γελάδα, γιατί θέλουν να έχουν τοπική παραγωγή. Εδώ η Ελλάδα τη μείωσε την επιδότηση αναγελάδα και άφηξε την επιδότηση στα εισαγόμενα μου σχάρια. Είναι λοιπόν πώ την καταλαβαίνει την κάθε οδηγία η κατεύθυνση το κάθε κράτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είμαι σίγουρο χρήστη ότι την καταλαβαίνουν πολύ καλά γιατί δεν δίνεται έτσι κατεύθυνση. Πώ την εφαρμόζεται. Είναι συγκεκριμένε οδηγίε, το πώ εφαρμόζεται είναι το θέμα. Ναι. Καλημέρα από τον πολύ γύρω μια ερώτηση για το θωμά τώρα που δημιουργήθηκε η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου πληροφορίε για τον αγροτικό. Στην τομέα πιστεύει ότι ανοίγονται νέοι ορίζοντες στην ενημέρωση και δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και προϊόντων. Ε, ναι, πάρα πολύ. Γιατί εκεί πέρα γνωρίσαμε, εκτός από ότι τώρα είμαστε πλέον και μέλος του ECVC, δηλαδή των Ευρωπαϊκών Συλλόγων Μικρών και Μεσαίων Αγροτικών Περιοχών, ε, έχουμε γνωρίσει και τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τα περισσότερα προγράμματα του στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά και αυτούς που είναι στην ουσία οι επίτροποι για όλα τα... Παρεμφερή θέματα όπω είναι για το... γνωρίσαμε τον Επίτροπο που είναι ειδικεύεται στο κρέα και του αναλυτέ. Mm -hmm. Γνωρίσαμε για το μήλο, για τα φρούτα και τα λαχανικά, η οποία είναι από την Πολωνία και θα έχουμε επικοινωνία σήμερα για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποζημίωση του μήλου. Ε... Γενικά γνωρί... Γνωρίζουμε δηλαδή του ανθρώπου κλειδιά που είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορούν να μα απαντήσουν ειλικρινά αν κάτι γίνεται ή όχι. Γιατί και εμεί όταν ρωτήσαμε αυτό για τη συνδεδεμένη στα βοηθή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα είπε ότι εμεί δώσαμε αυτή την οδηγία. Τώρα τι εφάρμοσε η Ελλάδα, δεν φταίμε εμεί. Η Ελλάδα αποφασίζει και το εφαρμόζει. Ευχαριστούμε λοιπόν τον φίλο μου τον Νίκο από τον Πολύγυρο. Αλλά έχουμε και άλλε απορίε, κύριε Θωμά, όμω. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσε από αυτά που σου έκαναν εντύπωση. Αλλά εμεί έχουμε απορίε γιατί δεν ήταν φαντάζομαι στι Βρυξέλλε δύο μέρε αυτέ μόνο ε, Ευρωπαϊκή εκεί, Επιτροπή κτλ. Ήταν να βγούμε και λίγο έξω. <laughs> Δεν για να συγκρίνουμε χρόνους. το εκεί με το εδώ, όχι τίποτα άλλο για να καταλαβαίνουμε πού είμαστε. Ε, δεν υπήρξε πολύ χρόνο γι' αυτό, Χριστό. Το συνέδριο... Δεν υπήρχε πολύ χρόνος Στο επόμενο ταξίδι που θα πάρει και το δημοσιογραφικό επιτελείο μαζί. Θα βγούμε <laughs> και έξω. <laughs> Το συνέδριο ξεκινούσε στι 9 η ώρα. Εμεί έπρεπε να είμαστε εκεί από τι 8 για να ετοιμάσουμε το stand προβολή που είχε ο συνεταιρισμό. Σωστά, και αλλά δεν πρέπει να σα δείχνουν και το επίπεδο ζωή μια περιοχή, πρωτεύουσα τη Ευρώπη, α πούμε. Δεν πρέπει να πάρετε και μια γεύση και από αυτό. Στα δύο χιλιόμετρα που πήγαινα, ερχόμουν εγώ. Μπορώ να σου πω ότι εκεί πέρα για να επιβιώσει κάποιο και να μείνει ναι. στην περιοχή χρειάζεται ένα μισθό περίπου 15 με 20 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Και όταν ρώτησα κάποιον από του παρευρισκόμενου. Για να ζει εκεί, έτσι. Ναι, στη, στη συγκεκριμένη περιοχή του στις Βρυξέλλη, δηλαδή κοντά στο Ευρωκοινοβούλιο. Στη συγκεκριμένη Βουλιο. περιοχή κιόλα. Ναι, σαν, σαν να λέμε τώρα στην Αθήνα, δίπλα από τη Βουλή να μένει. Μάλιστα. Ε, όταν ρώτησα κάποιον από του παρευρισκόμενου αν μένει εκεί πέρα, οι περισσότεροι μου είπαν όχι, εκτό από δύο που μου είπαν ότι μένουν λίγο στα 100-200 μέτρα, οι οποίοι πληρωνόταν περίπου 30 με 35 ευρώ το μήνα. Πώ έφταναν. Εκτό αν είσαι Εύα και δεν σε φτάνουν. <laughs> δεν ξέρω. <laughs> η Εύα είχε άλλε απόψει. Αυτό το θέμα συζητήθηκε εκεί. Συζητήθηκε, ναι. Δηλαδή, όσο ήσουν εκεί, το πέτυχε, νομίζω, στο... στι μέρε αυτέ. Ε, το εκεί. πέτυχα όταν το απόγευμα. Το αποήλυμα... πέτυχε, ρε Άτμε. Ναι, πήγανε να Στην τις πηγή λάβουνε. δεν μπορούσε να είσαι. Δεν μπόρεσα. <laughs> ό, <laughs> όταν πήγανε να τη συλλάβουν και έγινε ο, ναι. τόρο, γιατί βγήκανε δύο-τρει έξω και μετά, μετά, από δέκα λεπτά περίπου. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτά γινόταν κοντά εκεί που έγινε η σύλληψή τη. Μάλλον η προσαγωγή τη Δεν δε γνωρίζω που έμενε εκεί ναι. πέρα. τα ήταν κοντά με μένα ή όχι, αλλά βγήκανε δύο, δύο από την επιτροπή διευθυντέ έξω. Ναι. Δηλαδή από τα κινητά του είδα που κοιτούσαν το κινητό και βγήκαν έξω. Και δέκα λεπτά μετά που βγήκαμε εμεί, συζητιόταν σε όλο τον όροφο εκεί πέρα που ήμασταν. Το τι έχει συμβεί. Ναι, ότι συνέλαβαν την αντιπρόεδρο τη Ευρωβουλή. Άρα λοιπόν, για εσά ήταν έκπληξη εκεί αυτό το πράγμα ή το μάθετε εκεί ουσιαστικά. Ε, για μένα εννοείται ήταν <Και> γιατί καταρχήν δεν ήξερα ότι η αντιπρόεδρο τη Ευρωβουλή ήταν η κυρία Καΐλη και μετά όταν άκουσα τα νούμερα και γιατί. Oh. Ήταν, ε, δεν δε θα το περίμενα με τίποτα δηλαδή, να έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε τόσο υψηλό. Γιατί αυτοί εκεί πέρα yeah. λέγανε ότι, είναι, ότι για να ξεπλύνει 35 εκατομμύρια. Δεν είπαν ότι τη βρήκαν με λεφτά στο σπίτι. Μάλιστα. Και δεν ήξερα... για 35 εκατομμύρια. Ναι. Και δεν ήξερα και ότι ε, μπορούν να συλλάβουν έτσι του βουλευτέ. Γιατί εδώ πέρα συνήθω στην Ελλάδα πρέπει να γίνει μια επιτροπή που θα αποφασίσει αν ισχύει αυτό, να ξαναγίνει επιτροπή, να περάσουν 15-20 χρόνια. Ενώ εκεί βγήκε με μια μικρή ανακοίνωση όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Και τα υπόλοιπα έγιναν. Από δύο δημοσιογράφου στην ουσία έγινε ναι. η καταγγελία. Αυτά δηλαδή που έμαθα εκεί πέρα από μια εφημερίδα. Και με παρακολουθήσει των τηλεφώνων, μια ναι. και και επίκαιρο. Και, και σ σ αυτό σ που σ ρώτησα σ σ για πώ γίνεται με την ασυλία αυτό που μου είπαν ήταν ότι πάλι υπάρχει ασυλία. Και δεν μπορούν να τη σειλά, πρέπει να την πιάσουν από αυτό φόρο. Ναι, Πρέπει να την πιάσουν από αυτό φόρο και γι' αυτό περίμεναν να την πιάσουν από αυτό φόρο. οπότε γι' αυτό το θέμα θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Αύριο να πω στην εκπομπή μα θα είναι ο κύριο Βαρσάμι ο κ. Κοσμά Βαρσάμι, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ εδώ και δικό μα στέλεχος εδώ από την καστοριά, Προείδρευε, ήταν στο Προεδρείο, μάλλον να το πω καλύτερα, ήταν στο Προεδρείο χθε τη Κεντρική Επιτροπή ο κ. Βαρσάμι. Χθε, βέβαια, ήταν μια εκδήλωση που θα παρουσίαζε το ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμά του για τι επόμενε εκλογέ, αλλά όπω καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο κομμάτι όλων των συζητήσεων έγινε στη σκιά αυτή τη ιστορία. Οπότε αύριο από πρώτο χέρι, εδώ από το στούντιο, ο κύριο Βαρσάμης θα μα εξηγήσει τι ακριβώ υπόθηκε στην Αθήνα και τι ακριβώ γίνεται πια με αυτό το θέμα. ακλίνοντας έτσι από την έξω ζωή, δεν μιλάμε για την περιοχή των 25.000 ευρώ τον μήνα, από τι υπόλοιπε περιοχέ. Βγήκε. Βρήκε τάξη, βρήκε ευπρέπεια, σεβασμό, να περάσει το δρόμο με άνεση. Να πα στο κατάστημα. Τι εδώ στην Καστοριά, Εμένα σταματάνε τα αυτοκίνητα για να παίρνε. Βεβαίω. Εγώ ξεχνιέμαι κανέναν. Ευρωπαίοι, Τελείωσε οι Καστοριάνοι. Πώ τα είδε ε, αυτά. Ε, αυτό που με έκανε εντύπωση στι Βρυξέλλε Χρήστο είναι ότι δεν υπήρχαν κάδοι σκουπιδιών. Δεν υπήρχαν κάδοι σκουπιδιών. Ναι. Όχι. Ε, δεν υπήρχαν αδέσποτα. Ναι. Βγαίναν έξω το βράδυ όλοι κάτι και άφηναν σακούλε. Χύμα mm -hmm. έξω κάπω, mm -hmm. δηλαδή δεν υπάρχουν κάδοι. <laughs> mm -hmm. Τα αφήνουν χύμα και περνούσε μετά τα καθάριζε. Ναι. μου έκανε εντύπωση πως ενώ δεν υπήρχε χιόνι, mm -hmm. ε, περνούσαν και ρίχναν αλάτι στους δρόμους για να μην παγώνουν το βράδυ Αλυτικά. γιατί ναι έπεφτε η θερμοκρασία ήλιο δεν είδαμε Ήλιο είσαι, δεν καλά. είδαμε. Ήλιο να ναι. δείτε. Όχι, είναι... Καλά μην νομίζεις και εμείς δεν είδαμε την πρόβλημα. <laughs> <προηγούμενη. laughs> η αλήθεια είναι. Ήταν... μέρα είχε λίγο. Έχω βάλει μια φωτογραφία από τις Βρυξέλλες, το οποίο είναι μια ώρα το μεσημέρι τραβήχτηκε η φωτογραφία και είναι σαν να είναι ναι, εδώ πέρα. Ε... Από τη ζωή εκεί πέρα τι άλλο. Ε, βασικά έχουν φοβερή υποδομή. Να πάνε να ένα νερό, να, να πιει έναν καφέ. Πώ είναι οι τιμή εκεί, α πούμε. Η μπύρα έχει 10 η... ευρώ. Α! Η μπύρα έχει 10 ευρώ. Να τα λέμε αυτά. Το ξέρει πώ έκαναν τα σοκολατάκια που μα έφερε. Φάδε. <laughs> ένα μικρό. Εγώ το θυμάμαι θωμά στην κεντρική πλατεία εκεί των Βρυξελών που μα έφεραν. Γιατί δεν πίνετε το νερό από τη βρύση. Τουλάχιστον δεν πινόταν όταν πήγα εγώ. Και μα έφεραν εμφιαλωμένοι. Ε, Πού τι... ε, είπαμε, εκεί και ένα νερό. Λέει. Το νερό, το μεγάλο του μπουκάλι, έκανε 10 ευρώ. Το θυμάμαι. 10 ευρώ το μεγάλο μπουκάλι. Στην κεντρική πλατεία των Βρυξελών. Εκεί έπαθα σόκ. Λέω, δεν είναι δυνατόν το μπουκάλι, το νερό, 10 ευρώ. Mm, και σκέφτηκε, Για να δούμε. Μήπω μπορεί ο άνθρωπο τελικά Προ... να αντέξει χωρί νερό. Ο καφέ είχε 6. <laughs> ε, ναι, το νερό είναι ακριβό εκεί πέρα και στην Ιταλία είναι πανάκριβο. Που έχω πάει δεν ξέρω γιατί τόσο ακριβό. Αλλά δεν θα έλεγα ότι οι τιμέ είναι προσιτές σε δεν σχέση είναι προσιτές με την Ελλάδα Δηλαδή ε, ε, έξω εκεί πέρα ένα χάμπουργκερ κάνει 24-25 ευρώ Κάτσε μισό λεπτάκι Δεν πήγες θα, το, δεν θα σε, πάμε Πήγες σε χάμπουργκερ ή πήγε σε κανένα μαγάζι Ό, όχι, να όχι, όχι, τις τιμές ε, βασικά εμεί τρώγαμε μέσα στο συνέδριο Γιατί συνέδριο. Διά, ήταν από τις, 9 με, από τις 9 το πρωί μέχρι τι 9 το βράδυ ε, έπρεπε να του τασουν του ανθρώπου. Ναι, στι 6 τελείωναν οι επιτροπέ και οι ομιλίε και μετά υπήρχε δείπνο για να γνωριστούν οι παρευρισκόμενοι. Μάλιστα, Αλλά με, δε, με, κάποιος, με κάποιο μισθό από εδώ πέρα την Ελλάδα να πάει εκεί πέρα, έστω και για διακοπέ, νομίζω yeah. είναι πολύ δύσκολο. Σε έγραψε τι Βρυξέλλε από το χάρτη. Ευτυχώ έχει πάει εσύ. Έχω πάει τώρα, δεν θέλω να ξαναπάω μια χαρά. <laughs> Σίγουρα πήγε με το παλιό Πασόκι. Με να το, το παλιό δεν θυμάμαι τότε. Όχι, πρέπει να ήταν Νέα Δημοκρατία όταν πήγα. Ναι, ναι, άλλα με λεφτά Πασόκ. Μα είχε καλέσει, <laughs> καλέσει ένα ευρωβουλευτή από τη Θεσσαλονίκη. Η Καηλή, η Καηλή. Όχι, όχι, ο κύριο Βακάλη. Ο κύριο Βακάλη. Το θυμάμαι. Ήταν, ε, ήταν ε, ε, ευρωβουλευτή ο κύριο Βακάλη και αυτό μα είχε καλέσει από τη δική Μακεδονία, δεν θυμάμαι πώ ήμασταν. Τότε πήγα μια φορά, αυτό ήταν. Μια χαρά. χαρά. Μην σκέφτεσαι να ξαναπάς Τελειώσε. τώρα με 25 ευρώ το παιδί, χάμπουργκερ. Όχι παιδί, τώρα πα εσύ. <laughs> τώρα εγώ με 25 ευρώ το χάμπουργκερ δεν πειράζει. <laughs> θα πάω. <laughs> Άσε να πάω για άλλα να Είναι πληρωμένα την επιτροπή με Είναι πληρωμένα. Κοιτάξτε, όταν θα ξαναπάμε τον κύριο Θωμά ω δημοσιογραφικό επιτελείο. Ναι. Ε, τότε εντάξει, α, κάτι α, μπορεί να φάμε. Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ξαναπα λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτό ήταν μια αρχή. Όχι, ήταν... μη ρωτά, Ξαναπάτε τώρα μαζί με την Έλενα. Ξαναπάτε τώρα μαζί με την Έλληνα. Μπράβο, δεν ξέρω αν θα μου δικαιολογήσουν. Ε... Θα σου δικαιολογήσουν, θέλουν, θέλουμε. Ναι, δημοσιογραφικό επιτελείο, αλλά μπορεί να μα το δικαιολογήσει κάποιο ευρωβουλευτή, φαντάζομαι, mm, που mm, έχει mm, τα κονέα mm. με τη Νέα Δημοκρατία. Ε, βεβαίω. Μπορεί να το... ζητήσει. <laughs> ένα, ένα, τηλέφωνο να κάνω. Πάρ του κύριο Ζαγοράκη ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω. Ε, Εμεί τώρα συμμετέ... συμμετέχουμε στον Ευρωπαϊκό Σύλλογο ECVC. Ο δικό μα Αγροτικό Σύλλογο Καστοριά. Οπότε θα έχουμε απευθεία ενημέρωση για όλε τι ευρωπαϊκέ ε, επιτροπέ που θα γίνονται συζητήσει και διαβουλεύσει. Ε, θα μα καλούν συχνά σε συνέδρια, αλλά δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορούμε να παρευρισκόμαστε ή όχι. Αν δεν μπορούμε, εμεί θα παρευρίσκεται κάποιο άλλο συνάδελφο. Σε μα δόθηκε η ειδικότητα από την ΕΣΥΒΙΣΗ η κτηνοτροφία και όσον αφορά τα πρόβατα και τι ε, αγελάδε κρατοπαραγωγή. Τα, τα, φρούτα και λαχανικά γιατί έχουμε στην περιοχή μας πολλά και η τέτοια η βιοοικονομία που έχει να κάνει με βιοαέριο και τα λοιπά, το οποίο δεν υπήρχε κάποιο άλλος διαθέσιμος. Πριν κλείσουμε, Χρήστο, oh. να πω αυτό που ενδιαφέρει ίσως τους περισσότερους συναδέλφους, τα συμπεράσματα του συνεδρίου, τα οποία δεν ξέρω αν θέλεις να πας σε silver break ή όχι γιατί είναι... Golden είναι το golden περίπου, είναι το, είναι το κανονικό <laughs> ε, το golden πάω στο, θα πάω είναι. στο κανονικό και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τα συμπεράσματα Δύο λεπτά ένα διαφημιστικό και ερχόμαστε Τι καλά λόγια φτάνουν εδώ για τον Αθωμά και συγχαρητήρια στον κύριο Μόσχο η δραστηριότητά του και πάντα επιτυχίες λέει και ο κύριος Παναγιώτης Η αγαπημένη μας Άννα από τα ψηλά λέει και αυτή τα καλά της λόγια για τον Αθωμά τι έχουμε. Και αν μετά την Ευρώπη σου ζήτησε και κάποιο λέει να πει και πέντε πράγματα ή να τον ενημερώσει σχετικά με το τι έγινε εκεί. Ε, τώρα μόλι γύρισε, δεν ξέρω αν είναι πολύ γρήγορα, αλλά. Εκλεγμένου μιλάμε τώρα. Ε, δεν ξέρω, λογικά <laughs> κάποιο. Εκτό από συναδέλφους που με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν, κάποιο άλλο δεν έχει ενδιαφερθεί μέχρι στιγμή. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Πάμε στα συμπεράσματα. Ε, τα συμπεράσματα. Ε, το πιο τραγικό συμπέρασμα είναι ότι ενώ το 2025 με 30 θα αγγίξουμε τα 10 δις πληθυσμού στην Ευρώπη... Το 30 ο πληθυσμός... θα φτάσουμε 10 δις εκεί. 10 δις κάτι και ναι. Oh. Ε, στην Ευρώπη θα μειωθεί ο πληθυσμός. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα. Πού θα και... πάνε. Δεν ξέρω πόσο θα πέσει, αλλά θα μειωθεί σίγουρα και αυτό είναι συμπεριλαμβανωμένο μέσα στη μελέτη. Αυτοί έχουν συμπεριλάβει περίπου 9 εκατομμύρια πρόσφυγες που θα, που, θα έρθουν. που θα έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οπότε, στην ανάλυση, όπως σας είπα πριν, επειδή έχουμε μεγά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλη εξαγωγή σε γάλα και σε σιτηρά, καταλήγουν ότι η αξία των παραγόμενων προϊόντων θα σταθεροποιηθεί και θα παραμείνει η ίδια. Ε, δυστυχώς, θα αυξηθεί και η εγκατάλειψη του επαγγέλματο, δηλαδή θα συνεχίσουν να κλείνουν εκτινοτροφικές και αγροτικές mm. εκμεταλλεύσεις και να συσσωρεύονται σε... Με μονομένου παραγωγού, σε ομάδε παραγωγών και συνεταιρισμού. Οι μισθοί και οι αποδόσει εργαζόμενο θα αυξηθούν στην πρωτογενή παραγωγή, που σημαίνει ότι κάποιο θα βγάζει περισσότερα χρήματα, αλλά θα πρέπει να παράγει και περισσότερο ή να αποδίδει περισσότερο στη δουλειά του. Ε, ότι η γεωργία, η γεωργία και η κτηνοτροφία ακριβία θα είναι η μόνη λύση από εδώ και πέρα στην εξασφάλιση τη βιωσιμότητα στην παραγωγή. Η παραγωγή γάλακτο θα μειωθεί ω και 4%. Αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί 1,25%. Η παραγωγή κόκκινου κρέατος θα μειωθεί σε άγνωστο αριθμό. Δεν γνωρίζουν δηλαδή να πούνε περίπου πάνω κάτω πώ θα είναι. Η παραγωγή και η κατανάλωση χοιρινού κρέατος θα μειωθεί, γιατί στην uh -huh. ανάλυση του πληθυσμού δείχνουν ότι λόγω θρησκείας, οι μουσουλμάνοι δηλαδή και κάποιοι Εβραίοι που δεν, το, οι, το, οι Εβραίοι που δεν καταναλώνουν διατροφή ναι, στη διατροφή τους, επειδή θα ενισχυθούν αυτοί οι πληθυσμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μειωθεί και αυτή η κατανάλωση και η ανάγκη. Η παραγωγή και κατανάλωση του στα κοτόπουλα θα αυξηθεί σημαντικά κιόλα. Mm -hmm. Φρούτα και λαχανικά ε, ενδέχεται να αυξηθεί η παραγωγή τους γιατί έχουμε από τα, ποιοτικο... από τα πιο ποιοτικά στην, στον κόσμο. Τα κρασιά θα είναι σταθερά. Οι περισσότερες χώρες θα προσπαθήσουν να γίνουν αφτάρκης όπως είπαμε πιο πριν, δηλαδή να παράγουν, να διοχετεύουν τοπικά και μετά να ασχολούνται με την εξαγωγή. Για την Ελλάδα Αυτό δεν είναι σημαντικό, δηλαδή βλέπει η κατεύθυνση και προβλέπει η Ευρώπη. Ότι κάποια στιγμή οι χώρε θα προσπαθήσουν να, με τη δική του παραγωγή να καλύψουν ανάγκη τη χώρα του και ό,τι είναι παραπάνω αυτό να εξάγεται. Όλοι κοιτάνε ε, πρώτα τη χώρα του. Αυτό θα κοιτάξουν στον αγώνα. Οι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε, ειδικά οι μεγάλε, είναι αυτάρκη. Αλλήμον αν δεν έχουμε αυτή την αυτάρκη, Γιατί μετά θα τα χρησιμοποιώνουμε για να με, τα εισαρκή. Στην Ελλάδα δεν έχουμε χρήστο και με δεν την έχουμε. αγροτική ούτε στο πολιτική. Έτσι. Αγρο... Ναι. Δηλαδή, μια χώρα στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει αυτάρκεια. Ποια χώρα μπορεί να έχει, αν δεν έχει μια Ελλάδα αυτάρκεια σε γεωργία κτηνοτροφία. Είναι από τα οξύμορα πραγματικά. Έτσι, η Ολλανδία με τα μισά στρέμματα από εμά και πολύ χειρότερο κλίμα είναι αυτάρκη. Για να καταλάβουμε. Ε, στι, τα εναλλακτικά σενάρια διατροφή θα κερδίσουν έδαφο και θα αρχίσουν να καταναλώνονται περισσότερο, δηλαδή συσθετικά τρόφιμα κτλ. Η για τους καταναλωτές λέει ότι η νέα τάση θα είναι ποιοτικά βιολογικά τρόφιμα τα οποία θα έχουν μια ενίσχυση του νοσοποιητικού συστήματος. Α. Αυτή η νηστροφία έχει γίνει από τα 19 και μετά, ναι, όπως παραδείγματος χάρη γιαούρτι που είναι υψηλό σε πρωτεΐνα, ε, με προβιωτικά κτλ. Αλλά θα πρέπει αυτά τα προϊόντα να παράγονται με τι κατάλληλε προποθέσει και να είναι φιλικά προ το Μα περιβάλλον. Όπω τα δικά σα προϊόντα, να τα λέμε και αυτά. Ναι. Θα, πρέπει, θα, βγει δηλαδή αυτό τα επόμενα χρόνια το σηματάκι για το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Του σε κάθε προϊόν θα πρέπει να μπαίνει ένα σηματάκι του τι αντίκτυπο είχε στο περιβάλλον για να φτιαχτεί ή όχι. Ε, τώρα, η οχι τωρα η κατευθυνση που έχουν δώσει για την εκπαίδευση των αγροτών, γιατί δώσανε μεγάλη σημασία στο ποιοι είναι αγρότε. Από τα Στατιστικά που έχουν τα οποία μερικέ φορέ αυτό εμεί το αναδείξαμε και αυτό ότι μπορεί να είναι λάθο, γιατί στην ουσία αυτή κοιτάνε μόνο τα τι γράφουν τα χαρτιά και τα νούμερα. Ε, να καταλάβουμε ότι στην Ευρώπη υποτίθεται ότι οι περισσότεροι αγρότε είναι Ρουμάνοι. Γιατί το 40%, ναι. Ο, ναι, το 40 των αγροτών. Μήπω το για του Πολωνού, Όχι, είναι Ρουμάνοι. Είναι Ρουμάνοι, ε. Ναι. είναι 57 χρονών, καλλιεργούν 175 στρέμματα κατά μέσο όρο και δεν είναι το κύριο επάγγελμά του. Και δεν είναι το κύριο επαγγελματό. Ναι, η αγροτική παραγωγή. Ε, εξ αυτών, το 70% είναι, δουλεύει από εμπειρία, δεν έχει καμία γνώση πάνω στο αντικείμενο. 20% έχει μια ειδίκευση και το 10% προσπαθεί να ειδικευτεί. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει ε, η κατεύθυνση δηλαδή που θα δοθεί θα είναι ότι θα πρέπει να ειδικευτούν, να, καταρχήν να γίνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότε όλοι, να ειδικευτούν σε τουλάχιστον δύο παραγωγέ, ώστε, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία σε περίπτωση που χάσει από μια παραγωγή να ισορροπείται οικονομικά η άλλη. Θα πρέπει όλοι να χρησιμοποιήσουν νέε τεχνικέ παραγωγή με συστήματα γεωργια και κτηνοτροφία ακριβία, τα οποία θα πρέπει μετά και ολα να αναλύουν, δηλαδή θα πρέπει να είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο να αναλύσουν πού πάσχει η παραγωγή και από τι και εκεί πέρα να διορθώσουν τα λάθη. Ε, θα πρέπει να εφαρμόσουν νέε τεχνικέ παραγωγή με μειωμένη κατεργασία εδάφου, εναλλαγή καλλιέργεια και καλλιέργεια κάλυψη, αφήνοντα πίσω την βαθιά άρρωση και τι χρονοβόρε και κοστοβόρε εργασίε για το έδαφο, το οποίο είναι ούτω ή άλλω στη Νέα κάποινα, Είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την είχατε διαβάσει τότε, για τα επικλινή εδάφη κτλ. Τα, λοιπά, τα νέα περιβαλλοντολογικά πρότυπα. Που αυτό είναι ήδη η κατεύθυνση τη ΚΑΠ. Θα πρέπει ήδη με κάποιο τρόπο να εφαρμοστεί και τώρα με το δορυφορικό σύστημα το αυτοματοποιημένο, το οποίο γνωρίσαμε και τον Επίτροπο που το έφτιαξε, το αναλύσαμε και τι προβλήματα μπορεί να έχει και ο ίδιο τα είδε, ε, θα γίνει πράξη αυτόματα. Δηλαδή δεν θα μπορεί κάποιο να οργώσει το χωράφι του από την επόμενη χρονιά. Αν σε περίπτωση που δεν πήρε κάτι, δεν θα μπορεί να οργώσει το χωράφι το χειμερινό όργομα που λέμε εμεί οι αγρότε, να το οργώσουμε Οκτώβριο-Νοέμβρη και να του την άνοιξη. καταλαβαίνετε, πρέπει να πάνε να οργάσουμε το χωράφι. Α, ναι. Θα του πείρουμε απευθεία το χωράφι. Θα του πείρουμε απευθεία. Πώ γίνεται αυτό. Με νέε τεχνικέ, δεν είπαμε. Με νέε τεχνικέ. Εγώ θα ανέβω στο τρακτέρ, γιατί Εννοείται. αυτό ήταν το, το ζήτημα. Το όνειρο τη. Εννοείται. Εννοείται. Άμα παίζει τρακτέρ μέσα, εντάξει. Κάντο με όποιον τρόπο θε. Κάντο με τον καινούριο, με το παλιό, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ θα το κάνει. Εμεί το ξέρουμε. Εγώ! Εγώ! Τι σοδιά θα θέλει το χρόνο μου. Άμα, άμα θελήσω, έχω και στολή. Θα βάλεις και στολή, εννοείται. Κανονικά, φόρμα μπράβο, με εργασίας. Με τη στολή ναι. πρέπει να έχω. πας, έχω. Έλνα, μπράβο. Μπότες, έχω. Έχω. γάντια. Έχω. Όχι γάντια δεν έχω. Έχουμε. Φεβαίως. Έχω. έχω. Όλα, όλα. όλα θα είναι στην ε, πένα. Το τελευταίο και πιο σημαντικό, Χρήστο, είναι ότι θα, θα επιβιώσουν μόνο αυτοί που θα μπορέσουν να κάνουν συνεργατικά σχήματα ομάδες παραγωγών για να ελέγξουν την παραγωγή και να μπουν σε ε, διάφορες επιδοτήσεις που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εξυγχρονισμό όπως mm -hmm. προανέφερα mm -hmm. δηλαδή για τα συστήματα που πρέπει να εφαρμόσουν και οι οποίοι θα ενισχύσουν το δυναμικό τους με καταρτισμένους επαγγελματίες ανάλογα στο είδος τους και θα πρέπει όλοι στη συνέχεια δηλαδή όλη αυτές οι ομάδες που θα δημιουργηθούν να επενδύσουν και στην κυκλική οικονομία όπου θα πρέπει λογικά να παράγουν βιοαέριο ή θα πρέπει δηλαδή κάπω οτιδήποτε ε, απόβλητα έχουν ή δεύτερε ύλε που περισσεύουν, θα πρέπει αυτέ να τι επεξεργαστούν για να μειώνουν το αποτύπωμα του άνθρακα. Αλλιώ δεν θα θεωρούνται βιώσιμοι και αποδοτικοί. Αυτά λοιπόν είναι τα συμπεράσματα από όλο αυτό το διήμερο στι ε, Βρυξέλλε. Ε, αλλά εσείς ήσουν στι Βρυξέλλε εδώ. Είχαμε συνέδριο στην Δυτική Μακεδονία εδώ. Ένα συνέδριο αγροτικό. Δεν ξέρω τι έχει μάθει και γι' αυτό εδώ. Ε, ήταν, σίγουρα ήταν η κυρία Κοζατσάνη. Ε, ψάχναμε και ήταν στο συνέδριο, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Αλλά έχει μάθει εδώ τι έχει συμβεί. Εμεί, σαν αγροτικό σύλλογο, δεν καλυστήκαμε να μιλήσουμε στο συνέδριο. Καλυστήκαμε μόνο, δηλαδή ενημερωθήκαμε μόνο ότι θα υπάρξει το συνέδριο και να παρευρεθούμε. Δεν έχω μάθει τι υπόθηκε, τι όχι. Δεν, 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 δεν κάνει από την Καστοριά. Από την Καστοριά υπήρχαν άλλοι συνεταιρισμοί, αλλά Άλλη δεν έχω προλάβει να βρεθώ και να μιλήσω μαζί του. Ναι. Καταρχήν, θεωρώ λάθο ότι δεν υπήρχε κάποιο αγροτικό σύλλογο να εκπροσωπήσει την Καστοριά ή το Άργο οριστικό, γιατί και εκεί πέρα είναι ο δεύτερο αγροτικό σύλλογο. Ε, θεωρώ λίγο άτοπο το πότε έγινε το συνέδριο, γιατί θα μπορούσε να γίνει μετά το Ευρωπαϊκό Συνέδριο και αν κάποιο, όπως και τώρα στην περίπτωσή μα, ήταν θα μπορούσε, να μεταφέρει, ναι, θα τίποιο. μπορούσε να μεταφέρει την άμεση αυτή πληροφόρηση, πληροφόρηση. και σε εκείνο το συνέδριο. Λοιπόν, Θωμά, του χρόνου τώρα. Θα ξαναπάς. Θα ξαναπάμε, ναι ε, παμε, Αν είσαι υπότατα ουσιαστικά παμε. τώρα Αυτό γίνεται μια φορά το χρονό ε, Το συγκεκριμένο συνέδριο γίνεται μια φορά, ναι Που είναι, προβλέπει την επόμενη δεκαετία Και αναλύει τις τάσεις Μέσα στη δεκαετία δηλαδή δεν προβλέπει Άρα το λοιπόν το και του χρόνου θα είσαι εκεί πρώτο αθέος Ναι Ωραία Αντένες 936 Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι Αντένες Centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.